Θα συνεχίσουν, αδερφοί, να ξεχωρίσουμε την Καινή Διαθήκη από την Παλαιά. Είχαμε πει... Το βετσόιμ διάτεν ρε γκα εδίετρα. Είχαμε πει στην προηγούμενη φορά, χωρίσαμε το νόμο του Μωυσέως και γενικώ την Παλαιά Διαθήκη σε τρία μέρη. Ταμ για ράδανε καλούαρ σε εντάμ λίγιν εμουησίουτ με τρέπιες. Είπαμε είναι ο νόμος, ο υγιεινός που είχε σχέση με τα φαγητά. Ταμ εστ λίγι σύντετσόρ και κατ μπέ προουχτσίμετ. Ο νόμος ο ηθικός που έχει σχέση με το τι πρέπει να πιστεύουμε, τον ηθικό νόμο δηλαδή. Λίγι μοράλ και κατ μπέ σε τσφάρ ντούχετ τε μπεσόιμ. Και επίσης τον τελετουργικό νόμο. Δε λίγι και συμφουνξιονών γερατ φρουμρόρε. Μιλήσαμε για το υγιεινό, τώρα θα μείνουμε λίγο παραπάνω στον τελετουργικό. Όλεν προ λίγι προ ουχήμε, το μαθαίνω προ συντατσόριν, δε τα νέντο πλάσιμ σε συμφουνξιονών, φουνξιονίμι η λίγι. Να άνεν φρουμρόρε μπεσέσαι. Ο τελετουργικός νόμος έχει μέσα όλα εκείνα τα οποία έκαναν να θυσιάσουν στο Θεό, με ποιο τρόπο πλησιάζει στο Θεό. Και λίγη σε συμφουνξιόνων έχει μενύρα σε εσύ αφρόχεμη προεντής, μενύρα σε εσύ μπανιν φλοιή με τα τέρ. Υπήρχε δηλαδή στην αρχή σκηνή του μαρτυρίου. Όταν είχε φιλήμιχ τσάντραν πλέδιες. Μετά έγινε ο ναός. Παστάγουμε τέμπουλοι. Που είχε κάποιες λειτουργίες, δηλαδή υπήρχαν ιερείς, οι ψαλτοδοί. Και είχαν δίσα φουνξιονάρνετε, είχαν πρυφτερήν, είχαν ψαλμίστα και ψέλνιν. Θα δούμε τώρα ότι αυτός ο νόμος ξεκινάει από τον Αδάμ. Δεν το τεσόχιν το ανήσε κου λίτζ φιλόν γκα Αδάμι. Στην αρχή όταν έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο, που πρεντίαν φιλή με κρυόνι ριούλ, δεν υπήρχε λόγος να κάνουμε κάποια, να πλησιάζουμε το Θεό με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο, γιατί ο ίδιος ο Θεός ερχόταν το δειλινό και μίλαγε με τον Αδάμ. Κορεκρία Αδάμιν, νοκίχτον νεβόια και τι αφρόχεσαι με τον ελόη με νύρο επρεντή, σε ψευδέ επρεντή ασχόντο δε αφρόχεται κατάμι, τεχνοδίου. Όταν όμως αμάρτησε ο άνθρωπος, ο κουρνιερίου με κατώει, αμέσως κατάλαβε ότι είναι γυμνός. Νεβέντε κουπτώει σε ήχτε εις βέσουρ, ήχτε λακουρίτς. Το πρώτο που έκανε ο άνθρωπος ήταν να βρει φύλλα από σικές, επειδή είναι μεγάλα τα φύλλα της σικιάς, για να καλύψει την ασχημοσύνη του. Τε πάρεν και μπέρεν ιερίου, ήχτε τε μάρα τζέθετε φύκου, τε ψιαν τζέθετε μεδάια, να μενούν και την πολλόη λακουρίτς είναι τι. Ενώ δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι πάνω στη γη, ντρεσά νουκ κίστε νιερ στήρν πιτόκ, ήρθε μέσα τους η πονηρία. Μπρέντα τύρε χείρι την ακρία. Και είδε ο Θεός βέβαια ότι τα φύλλα της σικιάς δεν μπορούν να καλύψουν το σώμα του ανθρώπου. Δε πά περεντία, δε συγκρίχτε τζέθετε φύγουτ νουκ μόντεμ μπουλόι λακροιτσίν εν ιερίουτ. Και εδώ γίνεται για πρώτη φορά η πρώτη θυσία. Δε κατού μπέτ προχέρτε πάρ φλοιήμι πάρ. Δεν μας λέει η γραφή τι ζώο έσπαξε ο Θεός. Μην νάθω ότι άλλα πρέντι σε τσφάρ καύσε θέρι πρέντια. Το αναφέρει αυτό στο τρίτο κεφάλαιο, στη Γένεση και εδάφιο 21. Για διαβάστε το. Ναι, παραγράφει νη στενή τεκ ζαναφύλλα. Πασταϊζό τι πρέντι εμπέρι αντάμιν, καπίτουλη 3, παραγράφει νη στενή. Πασταϊζό τι πρέντι η μπέρια αντάμιν δεν γκρούασε τι του νίκα προηλεκούρε δε ιδέχη. Το 21, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Θεός έκανε την πρώτη θυσία και έδωσε ρούχα και έντυσε τον Αδά με δερμάτινους χιτώνες. Και το σώιμ και ο μπεφλίμι υπάρ δε προεντία ιδά ρόμπα προηλεκούρε και τε δίσετ νηρίου αντάμι. Δεν βλέπουμε κάποια άλλη εντολή να τους λέει ότι πρέπει να σφάζουν ζώα. Νου ξόχιμ τον Ιούρδερ τίετρ και τθότ σε ντούχετ τε θέριν καύς. Φαίνεται όμως ότι προσφέρανε στο Θεό μετά οι άνθρωποι θυσία.
por më vonë duket se njerëzit ofronin tek Perëndia flijime. Ja ti vlepëm otan me galoni o Kain ke o Abel, të dhiju prota për tja. Se shohim kërë rritën Kaini dhe Abeli, dy djemë të parë. Sto tetarto kefalio tora, sto të efta ke të ohto edhafio. Dhe kapitullin e 4, paragrafi 7 dhe 8, egzemafila për sëri. Θα δούμε ότι πήγε να προσφέρει στο Θεό θυσία, προσφορά δηλαδή στο Θεό, και ο Καΐν και ο Άβελ. Και το σχόλιο σε εσύ, εδώ Καΐν και εδώ Άβελ, σκούαν δε σόλεν οφέρτα ως ευλίγινε, να προπαραπρεντείς. Για διαβάστε από το 4 κεφάλαιο, από το 3 εδάφιο. Më thotë të lexojë kapitulli 4, paragrafi 3, tek Zanafila. Apo të 3 mëkri të 8. 3 dheri të 8. Me kalimin e kohës, Kaini i bere një ofertë frutash të tokës Zotit, por Abeli ofroje edhe ajtë të pranë lindrit e kopesë të ti dhe ndyren e tyre dhe Zoti e qmoj Abelin dhe dhuratën e ti. Por nuk qmoj Kainin dhe ofertën e ti, dhe kështu Kaini u pezmatua shumë dhe fityra ti mërë një pamit të dëshpëruar. Atëherë Zoti i tha Kainit, pse je pezmatuar dhe pse fryma jote është dëshpëruar? Në rast se bën mirë, a nuk do të pranohesh? Por në qoftë se bën keq mëkati, po të ruan te porta dhe dëshirat e ti drejtohen ndaj teje. Por ti duhet ta sundosh. Dhe Kaini foli me vëllain Abelin dhe u gjendën në fush, Kaini u ngrit kundër vëllait të tij Abelit dhe e vrau. Mëste. Edhe pera tora vlepome oti arhisan ta pedhja του Αδάμ, να θυσιάζουν στο Θεό, να προσφέρουν στο Θεό δηλαδή πράγματα. Και το σώμα σε μπήτε Αδάμιτ βαζδούαν το εμπέν οφέρτα τ' εξώτη. Ο Μεν Κάιν τώρα που ήταν γεωργός προσφέρει από τους καρπούς της γης. Καίνι και είστε μπουικ, σύλτε προ παραπρεντή συφλήμ, φρούτε τε τόκες. Βλέπουμε αμέσως τα δύο πρώτα επαγγέλματα πάνω στη γη, γεωργός και κτηνοτρόφος. Και το σώμα δύο προφεσιόνετε πάραν μπιτόκ. Njëri me bakti, kërse tjetëri bujk, me bujqësin. Pije lipon ke prosfere s'to Theo, o men Kain apo t'us karpus t'is gjis, o Avel prosfere apo t'arnakja t'u. Shkuan pra dhe solën flijimin për para përëndis, Kaini nga frutat e tokës, flijim kërse Abeli nga të pralindrit e kopesë të ti dhe ndyrët e tyre. Και ο Θεός δέχεται την προσφορά του Άβελ, ενώ του Κάιν δεν τη δέχεται. Δε Περεντία επρανών οφέρτε να Αβέλιτ, κρουσε τ' Καΐνιτ νοκ επρανών. Θα μου πείτε γιατί να μην τη δεχτεί. Δε με θώ ασ' προσέ μας τα πρανόει. Γιατί έκανε μία θυσία την οποία δεν του την είπε ο Θεός. Δε ψεύχτε νιε φλήν το τσίλιν νουκ για κρκόη Περεντία, νουκ για θα Περεντία. Ο Θεός δηλαδή για να καλύψει τους πρωτόπλαστους, Perëndia do më thënë që ti mbuloj të par krijuarit. Ekane mja e matiri thisia, esfaqse në zoë, ke pire të dhermëta, ke edise të sprotoplastus. Bere një flim dhe theri një kafsh dhe mbuloj të par të krijuarit e par, do më thënë Adamin dhe Evën. O Adam stin arhi i hirapsi fila sikjas. Fillimisht Adamin kishte qepur, gjethe fiku. Τους είχε δείξει δηλαδή ο Θεός ότι δεν καλύπτεται με στοιχεία των δένδρων, δηλαδή με φύλλα και με καρπούς των δένδρων. Ju kishte treguar pra Perëndia në një farë mënyrë se lakuriçia nuk mbulohet me frutat e pemëve apo me gjethet e pemëve. Και ο Θεός δεν δέχεται την θυσία του Κάιν. Dhe kështu Perëndia nuk e pranon flijimin e Kainit. E janë të djevasume se alla sinia tis grafis tim pros Hebreus epistoli, θα δούμε ότι διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε θυσία καλυτέρα. Έτσι θα πει στο γιώτα αλφα κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή. Να το δούμε, γιατί έχει σημασία να δούμε τις θυσίες. Ποια είναι η σωστή θυσία. Πάμε στο γιώτα αλφα κεφάλαιο προς Εβραίους. Shpem të Hebrejt kapitullu 11 dhe thotë se si e Hebrejt 11 kefaleo Evreus
Ναι. Και διαβάστε το 4 εδάφιο. Nga paragrafi 4 të kapitullit 11 hebrejt. Me anë të besimit, Abeli ofroi Perëndis flim më të mirë nga i Kainit, me anë të ti a i mori dëshmimin se ishte i drejt, sepse Perëndia dhe dëshmim se i pranoj ofertat e ti, dhe me anë të ti, ndonë se vdic a i po flet akoma. Εδώ η γραφή μας λέει ότι ο Θεός δέχτηκε τη θυσία του Άβελ γιατί ήταν καλύτερη θυσία. Και του να θότ σε επρανόη προενδία οφέρτενε Αβέλιτ σε ψήστε φλοί με μοίρα. Πολλές φορές θέλουμε να προσφέρουμε στο Θεό προσφορές, να κάνουμε διάφορα πράγματα που να ευαρεστήσουμε το Θεό. Σπεσέρ δουάν τε σύλλιμ οφέρτα δε φλοί με τεκ προενδία, τε μπέμ τζέρα τε τσίλα τη πελτσέν προενδίς. Εάν όμως δεν το κάνουμε ακριβώς όπως το θέλει ο Θεός, δεν ευαρεστείται ο Θεός. Por po të mos e bëjmë ashtu sikur se e don Perëndia, atëherë nuk kënaqet Perëndia me flimin që bëjmë. Έπρεπε δηλαδή ο Κάιν να δει τι έκανε ο Θεός για να καλύψει τους πρωτόπλαστους, όπως έκανε ο Άβελ. Duhej pra Kaini që të shikonte se çfarë bëri Perëndia për të mbuluar të krijuarit e parë, sikur se pa Abeli. Εκείνος είπε, Γεωργός είμαι εγώ, θα πάρω από τους καρπούς, προσφορά δίνω κι εγώ. Ai tha, bujk jam, do të marrë frytet e tokës, oferët po bëhe edhe unë. Και ο Θεός δεν τη δέχεται αυτή την προσφορά. Δε Perëndia nuk e pranon ofertën e ti. Στη συνέχεια θα δούμε να θυσιάζουν, στη συνέχεια δεν βλέπουμε άλλες ιδιαίτερες θυσίες μέχρι τον Νόε. Në vazhdim pastaj nuk shikojmë flijime të veçanta që mund bëheshin deri në kohën e Noës. Pistev όμως ότι οι άνθρωποι του Θεού, αφού το ήξερε και ο Κάιν και ο Άβελ, θυσίαζαν μέχρι τον Νόε, τουλάχιστον η γενεαλογία του Νόε. Besojmë se bënin flijime deri tek Noe, nga që kishin parë Abelin dhe Kainin duke bërë flijime. Besojmë se edhe njerëzit në vazhdim bënin. Επίσης, με κάποιο τρόπο ο Νόε ήξερε ποια ζώα είναι καθαρά και ποια είναι ακάθαρτα. Gjithashtu në një farë mënyrë Νόε e dinte se cilat kafshë ishin të pastra dhe cilat të papastra. Γι' αυτό και όταν βγαίνει από την Κυβωτό θα κάνει μια θυσία ο Νόε από τα καθαρά ζώα. Për këtë arsye edhe kur doli nga arka Νόε do të bëjë një flijim nga kafshët e pastra. Να το δούμε αυτό, είναι στην στη Γένεση, στο 8 κεφάλαιο. Εσύ να καπίτουλην ετέ τε ξαναθήλα. Και στο εδάφιο. Στο 20. Στο 20 εδάφιο. Ατεχέρ, τεκ παραγράφει 20 καπίτουλοι 8 τεκ ξαναφύλλα. Ατεχέρ, Νοέο, ντερτώει μια αλτάρ προ ζώτην, μόρει nga çdo lloj kafshësh δε ζώτ τε πάστρ, δε ofroi φλοί μπι αλτάριν. Πάση ντόλει nga άρκα, domethën, πάση τρεχόκεν ουρατ. Βλέπετε, εδώ τώρα οικοδόμησε θυσιαστήριο μόλις βγαίνει και πήρε, λέει, από παντός κτίνου καθαρού. Από τα καθαρά κτίνη είχε βάλει περισσότερα μέσα στην Κιβωτό, ενώ από τα κάθαρτα είχε βάλει μόνο ένα ζευγάρι. Ναι, ναι, βάρκ, νοέ, να νίε και κεστε μπέρ, να καύσετ e πα πάστρα και στε βέν βέτον γα νιε τσίφτ, ούρσε να καύσετ e πάστρα και στε βέρ με σούμ, σε σα νιε τσίφτ, δε κουρ μπέρι φλίμιν, δερτέ αλτάρι δε μπέρι φλίμιν, δε μπέρι φλίμιν με καύσετ e πάστρα. Αυτό φαίνεται το ήξεραν οι άνθρωποι κατ' εντολή του Θεού πριν ακόμα γίνει ο κατακλυσμός. Γι' αυτό έβαλε καθαρά περισσότερα μέσα, ενώ έβαλε από 7, ενώ από τα κάθαρτα έβαλε μόνο 2. Nga të pastrat vuri nga 7 çifte në të. Për këtë kështu e shohin pra që edhe përpara Noës e dinin njerëzit se cilat janë kafshët e pastra dhe cilat janë të papastra. Άρα λοιπόν εδώ τώρα έχουμε μία ακόμα προσθήκη. Ατέρα και του και μία ακόμα νυχτές. Δηλαδή, όχι μόνο πρέπει να είναι η θυσία αιματηρή, αλλά πρέπει να είναι και με καθαρό ζώο. Και ντουχεί και φλοιήμι πρα, γιώβεται και δεν μπέχει με τζακ,
por të jetë edhe kafshë e pastër. Dhe pije në thesiasi podikja? Dhe më thënë nuk shkoj të therë të minjë. Ta katharra zoa ήταν τα πρόβατα. Κάφσετε πάστρα ή συντέλη. Μας τα λέει βέβαια μέσα γραφή αργότερα. Να η θότ με βόντ, σιγουρίχ τη σκρίμη. Και από τα πτηνά ήταν τα περιστέρια. Δεν γα ασπέντε τη συν πλούμπατ. Βλέπουμε ότι όταν ο κόρακας βγήκε από την Κύπρο, δεν ξαναγύρισε, ενώ το περιστέρι ξαναγύρισε πίσω. Φόιμ σε κόρμπι κουρδόλι να βάρκα, νου κουκθύε με, κουρσε πλούμπι, ουκθύε. Έτσι το περιστέρι, το τριγώνι, αυτά τα θεωρούσαν καθαρά ζώα. Αυτό πράγμα, πλούμπι δε τριγώνι νουκ εντύκωσε, θα είναι σύπ, για δαλεντύσε. Τι ούσουν το πάθο. Βλέπουμε στη συνέχεια τον Αβραάμ, όπου πήγαινε, Παστά βλέπουμε να κάνει θυσίες. Σόχι μαντάμιν και κοντέτσε σκόντε μπέντε φλίγιμε. Επίσης, μαντάμι είπες αδερφέ Αντώνη. Τον Αβραάμ. Τον Αβραάμ. Αβραάμ, δεν κοντά και σκόντε μπέντε φλίγιμε. Στη συνέχεια, την εποχή που ζούσε ο Αβραάμ, όταν επιστρέφει από την καταστροφή των πέντε βασιλέων, Παστάει κουρ οκθύε Αβραάμι γκά και σκατρώει πες μπρέτριτ, συναντάει ένα άνθρωπο, τον Μελχισεδέκ, ο οποίος ήταν και ιερέας και βασιλιάς. Ο τακούα με νινιερί και είστε Μελχισεδέκου, η τσίλη είστε εδώ πρίφτ, εδώ μπρέτ. Και αυτός ο άνθρωπος σαν ιερέας βλέπουμε για πρώτη φορά ιερέα να κάνει θυσία. Δε ατού σώμα προχέρ τε πάρ πρίφτ και τε μπέι φλιήμιν. Χωρίς να ξέρω με τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη γενεαλογία του. Πάει δίτρο σε κόσες μπαμπάιτι, ναι, να τι από γενεαλογία ετή. Δε μας λέει γραφή δηλαδή ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Νουκ να θω τη σκρίμη σε κόσες τα ενιερή. Τον αφομοιώνει όμως με το γιο του Θεού. Ορ επροτζασόν με πύρην επροντής. Και λέει ότι αυτός είναι ιερέας πάντοτε. Δε θότ σε άι έστ πρίφτ προτζηθμόν. Αυτός τώρα ο ιερέας πρόσφερε άρτο και ίνο. Κι πρίφτ οφρώει μπουκ δε βέρ. Αυτός είχε φαίνεται κάποια ειδική αποκάλυψη από το Θεό. Γιατί δεν το βλέπουμε κάπου αλλού με στη γραφή αυτό, στην Παλαιά Διαθήκη. Κατέ τσεμπέρι κι νουκ εσώ εμπτήκον τίτερ τ' πάκτε να διάτε με βιέτερ κι είστε νι τίτερ σμπουλές και σόλοι βέρ δε και οφρώει βέρ δε μπουκ. Είναι ο τύπος του Χριστού θα λέγαμε, τον αφομοιώνει με τον Χριστό μάλλον. Επροτζασόν με Κρίστην. Τώρα, συνεχίζει ο Ισάκ ο Ιακώβ να κάνουν θυσίες. Πανιβαζδόν Ιακώβι, Ισάκ ο Ιακώβι και τον Μπένφλι είμαι. Επίσης έκαναν θυσίες και όταν βγήκαν ο Μωυσής, όταν βγήκαν από την Αίγυπτο. Γιθαστού Μπένφλι είμαι εδώ κούριστε με άντε Μωυσίου κορδόλιν να Αιγύπτη. Η εντολή δηλαδή ήταν στο Μωυσή να βγει από την Αίγυπτο, να αφήσει ο Φαραώ το λαό, να πάει σε τρεις μέρες δρόμο και να θυσιάσει στον Κύριο. Αυτά είναι η εντολή. Ούρδρυ και είστε να Φαραώ, είστε τα λίν τε πόπουλιν, προτρέ δίτ τε ντάλι να Αιγύπτη, δε τε μπέν τε φλιήν, τα δρόν τε ζώτην. Θα δούμε μετά όταν βγαίνει ο Μωυσής ότι αρχίζει και κάνει και αυτός θυσίες. Δε τε σώεμ σε κουρδόλι Μωυσίου, δε τε βαζδόει δάι τε μπέ φλιήν. Και του έδωσε ο Θεός εντολή τι να πώς να θυσιάζει και πώς να κάνει αυτές τις θυσίες τώρα. Δε πρεντία ιδά ούρδερ, δε μεσοίς εσύ τε μπέντε φλίμετ. Όλος αυτός ο τρόπος τώρα είναι ο τελετουργικός τρόπος που λέμε. Τζιθ και λόι μενούρετ, εστ μενούρα φουνξιονάρε φλίμετ. Στην ουσία τι είναι. Το αίμα το οποίο θα χυνότανε θα σκέπαζε την αμαρτία μας. Αυτό ήταν ο σκοπός της θυσίας ο βασικός. Και λίμι η φλιήμιτ είστε και με αντε τζάκουτ, τζάκουτ εμπουλώντε με κάτετ. Από τον Αδάμ μέχρι και τον Μωυσή. Αυτή ήταν ο σκοπός της θυσίας δηλαδή. Και έγκα Αδάμ η δέη τεκ Μωυσίου και είστε και λίμι η φλιήμιτ. Τώρα όμως τον Μωυσή θα του δώσει να κάνει με ένα ξεχωριστό τύπο που του φανέρωσε πάνω στο όρος. Τανί Μωυσίουτ δο τι αγιάπε να νιμενούρ τε βετσιάντ και ασφάτσι νε μάλιν. Πάνω στο όρος δηλαδή του έδειξε ο Θεός τον ουράνιο ναό που είχε ο Θεός. Νε μάλιν στο όρος συνάδελφε.
και προσπάθησε να τον και προσπάθησε αυτό το ναό που είδε στον ουρανό να τον φτιάξει και εδώ κάτω στη γη. Με μάλ περενδία η τραγωή μου εισιούτ εδε τέμπουλεν. Δε ουμοντούα και α τέμπουλ και πά και με μάλ τα μπέντε κτον τόκ μες νιέρσβετ. Γι' αυτό του είπε πρόσεξε, του είπε να κάνεις κατά πάντα τον τύπο που σου έδειξα στο όρος. Πρατέι θότ περενδία και κουιντές και τα μπέσ τέμπουλεν πλωτεσίχτ σήκουσε τα τραγώβα και μάλ. Γιατί πολλοί λένε, εάν δεν το κάνω ακριβώς, πειράζει. Έψε τι σαθώ είναι να σε νοκεμπέει πλωτεσίχτ σηκωρεθούα τι υπερσπούν. Βέβαια εκεί πειράζει. Για να το λέει έτσι ο Κύριος έχει σημασία. Συγκουρίχτσε πρισπούν, σε ψενάτσε αθώτ ζώτη και στου, συγκουρίχτσε πρισπούν. Τώρα, θα δούμε στο νόμο του Μωυσέως πώς, πώς γινότανε. Πρώτα απ' όλα έπρεπε, τους είπε πώς θα φτιάξουν το θυσιαστήριο. Αυτό το θυσιαστήριο λέει στην Έξοδο, στο 20 κεφάλαιο. Τα σχόλια λίγινε Μωυσίου σε σίου μπέρεσιν φλοίμε. Τε θότε Εξόδη, καπίτλο 20. Και διαβάστε το 25 και το 26, να δείτε πώς θα έπρεπε να φτιάξουν τώρα το θυσιαστήριο. Όλα αυτά είχαν σημασία. Τα λέω εν περιλήψη τώρα και θα δούμε μετά τι σημασία είχαν. Πανείτε ότι θέμ πακ περτσίπτα ζήδε, παστάτε το ασόχημ ραντεσίγκ τύρε, σε σύ ζώτη μεσόι και τεμπέιν αλτάριν. Λετζόιμ τε καπίτλου νίζατ, παραγράφη νίζατε πες, δεν είστε γιάχτ. 25 και 26, αδερφέ. Ναι, ναι. Δε νεράσε δε το ντερτός προμούα νια αλτάρ με γκουρ, νουκ δε το ντερτός με γκουρ τε λατουάρ, σε ψεντουκ εγκρίτρ μπί το ντάλτεν, δε την ντότες. Δε νουκ δε την τζίτες να αλτάριν τι με αν σκαλάρες, με τσελίμ τσε μπιτέ τε μος σβουλόετ λα κουριτσία ιότε. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν τσι είπε, εάν το φτιάξει το θυσιαστήριο με πέτρα, δεν θα είναι πελεκητή, θα είναι ακανόνιστη η πέτρα, όπως τη βρήκες δηλαδή. Να τσιόφτε σε το ταμπέ σχαλτάριν ήθα με γκουρ, νουκ δεν τα κδέντες γκουρίν, πορ το ταντερτός γκουρίν με αλτάρ, τα πακ δέντρος ή τσέστ. Δηλαδή δεν πάμε στο Χριστό αφού γίνομαι καλοί, όπως είμαστε πάμε στο Χριστό για να μας φτιάξει εκείνος μετά. Έχει σημασία δηλαδή αυτό. Νοκ σχόμ τε κρίστη πάσιτ μπέχεμι το μύρ, πορ τε κρίστη σχόμ αυτούς σικροσεΐεμι, να μενούτσι την αντρέτσιαϊ. Γιατί λέει, αν περάσει επάνω του ένα εργαλείο, θα το μολύνει. Σε ψενατσιόφσε το καλό γντάλτεν μπιτέθο, μπιγούριν, το τα αντότε. Εάν δηλαδή πούμε εμεί ότι ναι, μεν με σώζει ο κύριο, αλλά έκανα κι εγώ αυτό για να σωθώ, τότε μειώνουμε τη θυσία του Χριστού. Να τσιόφσε θέμη, πω με σπετό η ζώτη, πορεδούν μπέρα σουμ τζέρα. Και το σπετόχεμ, ατέρε εσβλερσόιμ φλιήμιν εκλήφθητ. Επίσης έλεγε ότι να μην ανέβεις, λέει, με αναβαθμίδες στο θυσιαστήριο. Γιθαστού θαστε το μοσντζίτες με αν σκάλες με αλτάρ. Για να μην σκεπαστεί, ξεσκεπαστεί, λέει, επάνω του η γύμνωσή σου. Και το μοσντούκετ και το μοσβουλόχετ λακριτσία ιότε. Προσέξτε, συνδυάζει πάλι το θυσιαστήριο με τη γύμνωση. Έχει σχέση δηλαδή με την αρχή, με τον Αδάμ, που έσφαξε ο Θεός και έντυσε τον Αδάμ και την Εύα. Και το σώμα σε εσύ εν γιασόν, και με Αδάμιν, κουρ με λακουριτσίν το μεθέν, εν γιασόν κουρ με κατούαν δε επάνση είχε λακουριτσί. Δεν θα είναι βέλη να το βάζει δηλαδή ψηλά το θυσιαστήριο, θα είναι χαμηλά. Να είσαι ταπεινός δηλαδή. Nuk do të vendosësh lart për altarin, për do të jetë poshtë, të jesh i përulur. Αυτό ήταν το θυσιαστήριο που έφτιαχναν το πέτρινο τώρα. Και ήρθε αλτάρι και μπαίνουν προ γούρι τανί. Θα δείτε αργότερα τον Ηλία και άλλους μπες στη γραφή να φτιάχνουν το θυσιαστήριο με 12 λίθους κατά τον αριθμό του λαού Ισραήλ. Με βόντο τσόιμ τεκ Ηλία, τεκ Ηλία, σε σύ εμπέν αλτάριν με 12 γούρ, σύ πας 12 φύσεβε της Ισραήλιτ. Αργότερα τώρα, στη συνέχεια, ο Θεός θα του δείξει πάνω στο όρος του Μωυσή. Με βαζδίν παστάει προεντία του τρεγόη με μάλ Μωυσή. Να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου. Και τεμπέ τσάντρεν εμπλέδιες.
Προσέχτε, όλος ο στόχος ήταν η θυσία. Κουδέσκατο, σε η γιθ τσελίμι, είστε φλίμι. Γι' αυτό ξεκίνησα από την αρχή. Προκέτρες βαζδέτς, φιλούαμε τσεν γκα φιλίμι. Γιατί όλα έχουν σκοπό τη θυσία του Χριστού αργότερα με την οποία θα μπούμε στον ουρανό. Σε ψετετζίθα και το καν σε τσελίμ φλίμι νε κρίστιτ με αν τα τσίλες δεν τα σχόιμ να τσίλ. Τους είπε λοιπόν να φτιάξουν πρώτα απ' όλα την κυβωτό της Διαθήκης. Σε πάρει ο Θάταν Δερτόιν άρκεν εμπεσλίδες. Ήταν τετράγωνο κουτί. Είστε μια κουτί κάτω ώρα. Όλο χρυσάφι. Εγίθ Αρ. Και είχε μέσα τη στάμνα του, μια στάμνα με το μάνα. Είστε μια εν με μάν, μπρέντα. Το οποίο δεν βρώμαγε αυτό εκεί μέσα ποτέ. Που νουκ βιμπίντε ερ κούραγε, νουκ πρίσχε. Είχε επίσης τη ράβδο του Αρών που είχε βλαστήσει μέσα στην έρημο. Είστε σκόπιν Αρώνη τσε και είστε τσέλουρ λούλε νεσκρετήρ. Και τις 10 εντολές που είχε δώσει ο Θεός στο Μωυσή. Δε διέτ ούρδρα τσε πριν διέξε δεν Μωυσίωτ. Δηλαδή μέσα σε αυτό έπρεπε να είναι μόνο ο Λόγος του Θεού. Do më thënë, brenda këtyre do të ishte vetëm fjala e Perëndis. Που σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού είναι εντολή, οι πλάκες δηλαδή. Που do të thotë se fjala e Perëndis është urdhër, do më thënë plakat. Είναι βακτηρία, στήριγμα, το ραβδί του. Σκόπι η Αρώνιτ έχει την μπεστέτσε. Και είναι και τροφή, το μάνα. Δε στο ουσίμι, δε μάνα. Δηλαδή ο λόγος του Θεού μας τρέφει, μας στηρίζει και μας δίνει ζωή. Do më thënë fjala Perëndis na ushqen, na mban, mbështetemi në tepra dhe na jep jetë. Απέναντι τώρα από την κυβωτό της Διαθήκης ήταν το θυσιαστήριο το χρυσό. Τανί προπαλ άρκες σε μπεσλίδιες ήχτε αλτάρι πρεϊάριτ. Και από πάνω είχε έτσι χερουβίμ, πάνω δηλαδή από το θυσιαστήριο, το οποίο ανεπτέργεσαι έτσι και πάζανε το θυσιαστήριο. Μπει αλτάριν για καρουμπίνετ και με κράτη τύρε μπουλόιν αλτάριν. Αυτό ήταν το θυσιαστήριο του θυμιάματος, έτσι το λέγανε. Και είστε φλοιήμι ή θυμιάματος που είναι τα... Που θυμιάζανε με τα... Έτσι, με το λιβάνι. Με καπνό. Ναι. Είσαι φλοιήμι και μπέσουν εδώ με τυμόσια. Γι' αυτό και όταν έμπαιναν μέσα και θυμιάζανε, είχαν πάνω κάτι κουδουνάκια. Έχετε ακούσει τους παπάδες που κάνουν ντραντρούν. Προκέταρε σε ιού, κουροφούτσιν στάγια των Αγίων, δεν λες αδερφέ, όταν μπαίνανε. Ναι. Κουροφούτσιν να τεσέτα τσουμ τεσέτα και είχαν τσεμπέσιν να το τιμώσιαν και είχαν ζήλε. Γιατί έπρεπε να είναι καθαρός ο αρχιερέας που θα έμπαινε μέσα, γιατί αλλιώς θα πέθαινε, να προσφέρει τη θυσία. Ατί κοντοφούτε η πρίθη του είχε η πάστερ προ το φρούαρ φλοιήμιν. Τον είχαν δέσει με ένα σκηνή από το πόδι και τον τραβάγανε, γιατί δεν μπορούσε άλλος να μπει μετά μέσα. Ελίδνιν προκέμπε με μια λιτάρ, σε ψενά σε δίτσκα πεσόν τε πρίφτη μπρέντα να τε σέτα σου τε σέτα, το ταρχίτσιν με λιτάρ προϊάστα. Αυτό λοιπόν το μέρος που είχε την κυβωτό και το θυσιαστήριο το χρυσό ήταν τα Άγια των Αγίων. Ky vend pra që kishte arkën e beslidhjes dhe altarin, janë të shenjtat shumë të shenjta. Υπήρχε τώρα ένα χώρισμα και πιο έξω. Tani ishte një ndarje dhe më jashtë. Ήταν το χάλκινο θυσιαστήριο. Ishte altari prej bronzi. Δηλαδή το χρυσό ήταν με ξύλο σιτήμα από μέσα και απ' έξω με χρυσάφι. Nga brenda arka e beslidhjes ishte με ντρού δε δε ελάρμε αρ. Το θυσιαστήριο τώρα το μεγάλο που ήταν έξω της ολοκαυτώσεως εκεί που καίγανε και τα ζώα. Ως αλτάρι και είχε ολοκαούστα δε πριά αστά. Αυτό το θυσιαστήριο ήταν πάλι με ξύλο σιτήμ αλλά απ' έξω με χαλκό. Εδώ και ο αλτάρ είχε με ντρού να μπρέντα προϊδέσουρ με μπρόνς. Και όλη τώρα η σκηνή είχε πεντά ένα άλλο χώρισμα. Δε γιθ σάλα και στενιντάριε.
Τιέτερ. Και όλη η σκηνή ήταν σκεπασμένη με δέρματα τσακαλιών. Δε γιθ τσάντρα ήχτε μπουλουάρ με λεκούρ τσακάλες. Απ' έξω δηλαδή έβλεπες δέρματα, τίποτα. Γα ιάξ δω με θέν σηκώει λεκούρ, ας για τιέτερ. Αλλά από μέσα ήταν η λατρεία. Προ μπρέντα ήχτε αδουρίνη. Και μπέει αδουρίνη. Κρατήστε αυτό, γιατί θα δούμε στην Καινή Διαθήκη τι είναι λατρεία. Μπαίνει και τε, σε ψενεδιάτε να γίνεται το σώμα σε τσέστα δωρήνη. Θα πει γραφή να παραϊσέτε τα σώματά σα τη Ιαν Ζώσα να γίνει ανεβάρε στον ή τη είναι η λογική σα λατρεία. Το δεθό σε τα παρατσίσνη τρούπα του Άι, να διάτε να ρε, σε φλίμ τε τζάλ τσέστα δωρήνη ιού ελογικ. Δηλαδή η γυναίκα δεν είναι να είναι απ' έξω με χρυσάφια και με μακιγιάζ και με αυτά που κάνει, αλλά να είναι από μέσα ο άνθρωπος, ο Άγιος, ο καθαρός, ο ταπεινός. Δε με θέν γκρου ένοντε, τι έτ πριάχτα δέσχο με άρ, με αρτζέντ, με μακιάζ και με λύριε, προ να μπρέντα και τε στολίτρ με σχετρίμινε σάι. Γι' αυτό θα μας πει ότι εστόλιζαν οι Άγιες γυναίκες τον εαυτό τους με τον τρόπο που μιλάγανε στους άντρες τους. Αυτό ήταν το στολίδι τους. Δε με θέν στολίσια γκρουάς να θότ σε με μενούρεν σε συφλίσνην στο λίτεσιν, σε συφλίσνην τα ημπούραβετ δεν τα ενιέρσβετ με ρεσπέκ. Τώρα, μέσα στο θυσιαστήριο, στο Χάλκινο, θα νείτε αλτάρι πριν μπρόνζιτ, έκαναν πολλές θυσίες, δεν θα τις αναφέρουμε όλες. Μπέρεν σούν φλοιήμιν κουνούν δεν φλάσιν προ τα τζίθα το φλοιήμιν. Θα αναφέρουμε μόνο να δούμε την παντοτινή θυσία, γιατί μας ενδιαφέρει αυτή. Πόρτο το φλάσιν βέτεν προ φλοιήμιν είναι προχέρσιμ, σε ψεκείο να εντερεσόν. Η παντοτινή θυσία είναι στο 29 κεφάλαιο στην Έξοδο. Φλοιήμιν προχέρσιμ είναι στα καπίτλο 29, τεκ εξόδι. Και στο εδάφιο 38, για διαβάστε το 38 μέχρι το και το 38, το 38, 39 και 40. Λέτζεμ 39, 20, τε καπίτουλ 29 η εξόδιτ. Κιό έστα έτσι το το φρόσιν μπι αλτάρ, δύ τσέντζα μοτάκ τζδο δίτ, προτζίθνιε. Νιέριν προ τσέντζαβε το το φρόσιν μεντζές, δε τιέτριν το γκρίσορ. Με τσέντζιν επάρ το το φρόσ νιέ τα δίτεν εέφες σε μάιε σε μίλιτ, τε μπρομόσορ με νιέ τσέρεκ χίμε βάι τιέστ ολίρι, δε νιέ λιμπατσιόν με νιέ τσέρεκ χίμε βέρ. Αυτό που λέει η γραφή που είπε ο Κυριός μας όταν η παντοτινή θυσία αφαιρεθεί, εννοεί αυτή τη θυσία. Τε και θότ ζωτή ιόν σε φλήμι προχέρσον το τε χίτσετ, νεν κουπτών κατ φλήμ. Δηλαδή έσπαζαν ένα αρνάκι στο ξημέρωμα και ένα στο ηλιοβασίλεμα. Δε με θέν θέρνιν νιε τσέντζ να μεντζές, να λίνδια τε διέλετ, δε νιε τσέντζ να πρεμδίμ τε διέλετ. Και το πρόσφεραν με ένα δέκατο σε μυδάλαιος, δε εοφρόνιν ζυμωμένη με τα διέτεν έφες σε μάια σε μίλη, τα μπρουμόσουρ με λίγο λάδι με πακ βάι και με ένα τέταρτο ίν κρασί. Δε μινιτσέρεκ είναι βέρ. Αυτή ήταν η θυσία που κάνανε. Είστε φλήμι η προχέρσιμ και μπένιν. Απαγορευότανε το σεμιγδάλι που βάζανε να είχε μαγιά μέσα. Έπρεπε να ήταν άζυμο. Νταλόγει και έφα μάια σε μίλη τα γιέτ με μάια μπρέντα, πορδούει τα είστε επά μάια. Το λέει σε άλλο σημείο αυτό. Εθώ δίκον τι έτρεκετε. Τώρα, το έκαναν και άλλες θυσίες. Δεν είναι δεφλή με το τίερα. Δηλαδή, ανάλογα την αμαρτία που έκανε κάποιος, έκανε και ανάλογη θυσία. Δεν μάθαν σιπάς με κάτι και μου τεμπέντε δικούς με κάτι, μπέντε εδε φλοιήμιν σιπάς με κάτι και καδέρ. Πήγαινε δηλαδή ο αμαρτωλός, ο λατρευτής. Δε με θέν σκόντε με κατάρι δε και αδωρώντε. Και έβαζε το χέρι του πάνω στο ζώο που θα σφάζανε. Δεν το στε δώρεν μπικάφιν και το θέρτε. Χινότανε το αίμα στο θυσιαστήριο αυτό το χάλκινο. Δερ δε τζάγουι μπι αλτάριν εμπρόντζιτ. Βούταγε ένα ίσωπο. Ο ίσωπος ήταν κάτι σαν
Ναι, αδερφέ. Σα ρίγανη, ξέρω, είναι έτσι πυκνό είναι. Φούστε, ναι, φούστε στο αίμα το βούταγε. Το βούταγε μέσα και έκανε μια έτσι και ράντιζε τον αμαρτωλό. Φούστε δε χισόπι να τζάγ, να τζάκ, δε σπρακάστε καστού, το τίρετ, προφάλιν με κάτι. Ήταν και λίγο αντιαισθητικό βέβαια. Προφάλιν με κατάρριτ. Το φάλετ με κατάρι τον αθέν. Αλλά έτσι έπαιρνε την αμαρτία το ζώο του ανθρώπου. Δεκαιστού με κάτι με ενιερίου την αρτεκάφσα. Υπήρχε ο ιερέας με τις στολές. Είσαι πρίφτη με ονειφόρμεν ετή. Θα ασχοληθούμε με τους ιερείς σε άλλο μάθημα. Με συν τίατρο δε φλάσιν προ πρίφτριντ. Οι οποίοι ιερείς φορούσαν το εφόδ, ένα δηλαδή φόρεμα από μέσα. Που πρεφτερήν τα πόδια κάτω. Δίστην εφόδιν και είχε τζάντα ή τεκέμπετ. Και πάνω είχε το, πάνω του είχε το περιστήθιο. Δε λάρκ είχε τζαξόριν. Και πάνω στο περιστήθιο ήτανε πάνω το, οι επομίδες. Είχε εδώ έτσι κάτι επομίδες που έπεφταν. Δε μπιτζοξόριν και είχε δίσσαση σρίτα σε τούφα και μπίνιν. Ήταν επιχρησμένη με λεπτό έλασμα χρυσού, δηλαδή ήταν σκεπασμένα αυτά τα... Α, το θέκατ ήσουν μπουλούρα με άρ, δηλαδή. Και είχε πάνω κάποια διαμάδια εδώ στο στήθος, που λεγόταν θουρίμ και ουρίμ. Τεκ παρσμόρια κατ' προπάρα, κίστε δισά διαμάντα και τσού έσουν ουρίμι δε θουμίμι. Αυτά ήταν για να επικοινωνούν ιερείς με το Θεό. Χαρίσματα θα λέγαμε σήμερα. Πρώτο λίδωρο σε πορτοφόλιο πρεφτερίντ με ζώτην. Σε τι μου θέμε ισό το δουντή στον λόρε. Πάμε τώρα γιατί μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα η θυσία. Το σκόιμ το ανήσεψε να ενταρεσόν με τα προφλήμη. Όταν ο Μωυσής έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Ο Μωυσίου ενζόρει οι Ισραηλίτες την Αίγυπτη. Έσπαξαν το αρνάκι, αν θυμάστε καλά. Θέρι τσέντζιν να σε υκουητώβετ μύρ. Και έπρεπε να το φάνε μέχρι το πρωί ψητό στα κάρβουνα. Δε τε τζίθ και θέρεν τσέντζα, δουέτ και τα χάνιν δέι να μεντζές τε τζίθ. Μαζί με άζημα και πικρά χόρτα. Μπάσ με μπουκ τεν δόρμε, δε με μπαρίστε. Όπως είπαμε εδώ, οι θυσίες είχαν λίγο λαδάκι, λίγο κρασί, άζημα, άρτο δηλαδή και το σφαχτό. Αυτό ήταν η θυσία. Σίγουρα σε θάμ και τούτ, εδώ η τρία του μίχη, η θέρο δε μεθάν, η πία κορνοπρούς, διότι είστε μπουκ ντόρμε, πάμαγια, δε κτώ. Τώρα, όλα αυτά είχαν τη σημασία τους. Τα τζίθα κτώ κάνουν σύνετυρε. Εάν δεν ερχόταν ο Χριστός να χύσει το αίμα του, ότι μας βίντε κρίφτη το δέρτε τζάκουνε τη γη. Όλες αυτές οι θυσίες δεν θα είχαν καμία αξία. Τε τζίθα και το φλοί με νου ντουτ κίσιν ας νιβλέρ. Γι' αυτό πριν έρθει ακόμα ο Χριστός μας στη γη. Προκέταρ σου προπάρασε το βίντε κρίφτη το τόκ. Θα δούμε μερικά εδάφια που έλεγε στους ψαλμούς. Δεν δεχόταν ο Θεός δηλαδή τις θυσίες αυτές ότι πράγματι συγχωρούσαν αμαρτίες. Το τεσόιντσα παραγράφεται και ψάλμετ που ζώτη νούκι πρανόντε και το φλοιήμε προφάλινο με κάτεβετ. Παραδείγματος χάρη στο ψαλμό 40. Προσέμπλτε και ψάλμι ντουζέτ. Για να το βρούμε να το διαβάσετε αυτό. Στο ψαλμό 40. Πώς τα ξέρεις απ' έξω, αδερφέ Αντώνη? Όχι όλα. Τα έκανα σε μάθημα πριν λίγο καιρό και τα ψιλοθυμάμαι. Διαβάστε από το 6 εδάφιο. Τεκ ψάλμι ντουζέτ, παραγράφει γιάστ. Το 6 και το 7 διαβάστε. Γιάστεν δεχτάτεν. Τι νουκ κανά τσες ας με φλοίμε, ας με οφέρτα, με και εσπού αρβέσετ. Τι νουκ και κερκούαρ, ας ολοκαούστε, ας φλοίμε προ μεκάτεν. Ατέρον θάς, γιά, ποβί, να ρότλουν ελίμπριτ, σκρούχετ προ μούα. Λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι θυσίαν και προσφοράν δεν η θέλη σας. Διήνυξα σε μένα ότα αυτιά.
Thot këtu se ti nuk kënaqesh as me flime, as me oferta, me ke shpuar veshët. Δηλαδή, οι προσφορές και οι θυσίες γινόταν με τον νόμο, όπως διαβάσαμε πριν. Do më thënë oferta dhe flimit bëheshin me anë të ligjit, si kurse lexuam. Δεν είχαν όμως αξία μπροστά στο Θεό. Por përpara Perëndis nuk kishin vlerë. Δηλαδή, ένα αρνάκι πόσο κάνει, 100 ευρώ. Do më thënë 100, sa 100 ευρώ kushton. Δηλαδή, με ένα αρνάκι τελειώνει η αμαρτία μου. Do më thënë με 100 μπαρώνει μεκάτε τη μία. Α, θυσιάζαν οι πλούσιοι 100 αρνιά, όχι ένα. Të pasurit do të flijonin 100 që e ngjajnë. Τι λέει όμως εδώ η γραφή. Τότε είπα, στο τόμο του βιβλίου είναι γραμμένο για μένα, χαίρο Θεέ μου να εκτελώ το θέλημά σου. Ατέρε ον θάσ, για πω βι, να ρώτλουν η λίρμπρη τίμ σκρούχετ për μουα, për ενδία είμ ον γεζόεμ κουρ σβατοί βουλνέτιν τεν δε λίτιουιτ εχτ να ζεμεν τίμε. Αυτό θα μας το ερμηνεύσει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Do të na shpjegoj e pali tek Hebrejt. Ο οποίος θα πει εκεί πέρα ότι ανερίλει την πρώτη θυσία για να μας δείξει τη δεύτερη. Και του να θότ τεκ Hebrejt σε εμοχόν φλήμιν e πάρ në mënyrë që të vlerësojë të dytin φλήμ. Με του οποίου λέει το θέλημα είμαστε τελειωμένοι. Με αν të βολνέτη të ti jemi të përσώσουρ. Δηλαδή, οι προφήτες έβλεπαν ότι δεν είναι αυτό το πραγματικό θέλημα του Θεού. Δε με θέν προφέτες, εσικώνουν σε κοινού νουκ είστε με δβορτέτ βολνέτη η Περεντής. Αλλά ήταν ένας τύπος. Ωρί είστε μια σέμπολ. Ο οποίος ξεκινάει από την πρώτη θυσία που κάνει ο Θεός στον κήπο της Εδέμ για να ντύσει τους πρωτόπλαστος. Που κοι φλίμ φιλών me vetë Perëndin në kopshin e Edenit, kur bëri Perëndia për të mbuluar lakuricinë e të parë krijuarve. Και θα ολοκληρωθεί με τη θυσία που θα κάνει ο Ιησούς Χριστός. Δεν το το përmbushet με φλοιμην që do të bëjë Jezu Krishti. Θα διαβάσουμε τώρα εν περιλήψη μερικά εδάφη από την Παλαιά Διαθήκη που δεν συμφωνούσαν οι προφήτες με αυτές τις θυσίες και θα πάμε μετά στην Καινή Διαθήκη να δούμε πώς μας ερμηνεύει ο Παύλος. Do të lexoj. Ja, nisas paru poli chrono. Në dhjetën e vjetër pak paragrafe se si nuk ishte në dakord Perëndia me këto flijime dhe të shohim se si na flet pastaj edhe dhjata e re, që të mos ju marr shumë kohë. Paradigmatos chari sto Psalmo 51, për shembull tek Psalmi 51 και στο εδάφιο 17 dhe paragrafi 17. Ja διαβάς να δούμε ποια είναι η θυσία που αρέσει στο Θεό. Të shohim cili është flimi që i pëlqen Perëndis. Flimet e Perëndis janë frym e thyër. O Perëndi, ti nuk e përçmon zemrën e thyër dhe të penduar. Vedete, an θα πάμε τώρα στον την εποχή του Σαούλ. Tani να σε shkojmë në kohën e Saulit. Ο Σαούλ είπε, κράτησε τα καλύτερα ο λαός για να τα προσφέρει θυσίες στο Θεό. Σαούλ θα σε μπάιτι με τμήρατ καφ πόπουλοι προ την Περφλήμ τεκ Περεντία. Θα του πει ο Σαμουήλ, μήπως ο Θεός αρέσκεται στις θυσίες. Δε Σαμουήλ δε τι θότ, μας βάλ Περεντία κνάσετ με φλήγιμετ. Εις τον εκτελεί στο θέλημά του. Από και τμπαζ βουλνέτην ετή. Όπως διαβάσαμε πιο πάνω, ο Χριστός ήρθε να κάνει πραγματικά το θέλημα του Πατέρα. Και προς ελετζούα με λάρτ, σε κρίστη έρδι με τβερτέτ τε μπαϊ βουλνέτην ετή. Θα δούμε, επίσης θέλω να σας πω ότι στις παροιμίες παραδείγματος χάρη στο 21 κεφάλαιο καπίτουλοι 21 και 3 εδάφιο παροιμίες, κάτσε να το βρω 21 Fjalet e Urta, kapitulli 21. Και 3 εδάφιο να δείτε. Παραγράφη 3. Και διαβάσα το 3. Të zbatosh drejtësin dhe panësin është një gjë që i pëlqen Zotit më shumë se flijimi. Βλέπετε. Δηλαδή,
δεν άρεσε, δεν ήταν η θυσία αυτό ακριβώς που λέγε ο Θεός. E shikoni se si nuk është kjo flimi, do me thënë, plotësisht ajo që i pëlqen. Έπρεπε να έρθει ο Χριστός, ο ταπεινός, ο δίκαιος, ο πιστός. Duhet të vinë te Krishti, i përulëri, i drejti, besniku. Για να ισχύει αυτή η θυσία. Që të ketë vlerë kjo flim. Γιατί τις θυσίες που έκαναν οι άνθρωποι ήταν όλες αμαρτωλές, αφού και αυτά ήταν αμαρτωλοί. Sepse flimet që bënin njerëzit ishin të gjitha mëkatare, sepse vetë ata ishin mëkatarë. Τώρα, θέλω να σας πω επίσης ότι αυτό το, τις θυσίες που έκαναν οι Ισραηλίτες, τις έκανε και μάλλον υπάρχει θυσιαστήριο και στον ουρανό. Δούα και ο θέμψε προφλήμιτ και μπαίνουν οι Ισραηλίτες, μπήλε κάθοτ αλτάρ εδώ με τσιέλ. Αν θα πάμε στο 6 κεφάλαιο του Ισαΐα θα δούμε τα Σεραφείμ να είναι στη δόξα του Θεού και βλέπουμε ότι πήρε ένα κάρβουνο μέσα από το θυσιαστήριο, το Σεραφείμ, και πέρασε στα χείλη του Ισαΐα και καθαρίστηκε η ανομία του. Για να το δούμε, στο 6 κεφάλαιο του Ισαΐα είναι αυτό. Ναι. Το καπίτουλο 6 Ισαΐας, δω το σώχει μια Σεραφείμ, η τσίλη μέρνιε θεντζίλ τεντέζορ, δε πρέκ Βούζετ ε Ισαΐας. Για διαβάστε από το 5 εδάφιο. Για καπίτλο 6, παραγράφη 5, τα Ισαΐα. Από το 5 μέχρι το 9. Για καπίτλο 6, 5, δέρι τεκ νέντα. Λετζέι. Ατέρον θάσ η μύριον, ον για μη χούμπρ, σε ψεία μια νερή με μπούζ τε πάπαστρα, δε μπανόι να μέσα τα νια πόπουλη με μπούζ τε πάπαστρα. Με γίθα τε σύτε μη καν παρ μπρέτην ζώτην ουστρίβετ. Ατέρ njën nga Serafinët fluturoj drejt meje duke mbajtur në dorë një urë zjarri që kishte marrë me mash nga altari. Me te a i preku gojën time dhe tha, ja, kjo preku buzët e tua, pavësia jote hiqet dhe mëkati jyt shlyhet. Pastaj dëgjova zërin e Zotit që thoshte, këtë dërgoj dhe kush dhe të shkoj për ne, unë në përgjigja, ja ku jam dërgo mua. A, këto e nja e? Ne. Atëherë a i tha, shko dhe i thuaj këti populli, dëgjoni, pra, por pa kuptuar, shikoni pra, por pa daluar. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ισαΐας μόλις έρχεται στην παρουσία του Θεού, τότε καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτωλός. Shikon pra se si Ισαΐα, kur erdhi në praninë e Perëndis, atëherë kuptoi se ishte mëkatar. Όπως ο Αδάμ, ενώ ήταν, μόλις ακούει τη φωνή του Κυρίου, κρύφτηκε γιατί ήταν γυμνός. Sikur se Adami, sa po dëgjoj zërin e Zotit, të fshesë pëse ishte i zhveshur. Αλλά πήρε, λέει, ένα κάρβουνο μέσα από το θυσιαστήριο, ένα σεραφείμ, το πέρασε στα χείλη του και καθαρίστηκε η αμαρτία του. Por një σεραφείμ μόρι një θεντζίλ dhe e preku buzën e Ισαΐας dhe e παστρωί. Γι' αυτό πρέπει και εμάς ο Κύριος να μας καθαρίζει το στόμα, ε? Për këtë αρσύο δεν είναι duhet që Zotit të να παστρωί γόιν. Όποιος λέει δεν πτέει λόγο είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει το σώμα. Κουσ νουκ μπεν καμπίνου τε φόλουρ, εσ μπούρι προσώσορ, θότ. Για να χρησιμοποιήσει δηλαδή ένα εργάτη ο Κύριος, το πρώτο που πρέπει να του φτιάξει είναι το στόμα του. Και το προδόρ, δω με θέν Ζώτη, είναι πουντόρ τε τίν, τε πάρα εν τζέτσι δω τε μπέ, εσ παστρωί γόιν ετί. Να μην λέει ότι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Τε μος θότ, τσφάρ της μπρες νγα μέντια. Τώρα, θυσίες, αδερφοί μου, δεν έκαναν μόνο οι Ισραηλίτες, δηλαδή μάλλον οι άνθρωποι του Θεού από τον Αδάμ μέχρι τον Χριστό. Φλίμε, νουκ μπεν njerëzit e Perëndis nga Adami, vetëm njerëzit e Perëndis nga Adami deri te Krishti. Έκαναν και οι άπιστοι θυσίες. Φλίμε, μπαίνουν εδώ ato që nuk besonin në Perëndin. Μάλιστα θα πει στον 106 ψαλμό. Μοντοσύρ, να το δείτε και αυτό. Μοντοσύρ, Ψαλμός 106, το εδάφιο, για διαβάστε το 26, 27,
Μέχρι το 29, από το 26 μέχρι το 29. Λέγουμε το τεκ ψάλμι 106, 26 δε τεκ 29. Prandaj a ngriti dorën kundër tyre duke u betuar se do t'i rrezonte në shkretir dhe se do t'i zhdukte pasardhësit e tyre midis kombeve dhe se do t'i shpërndante në të gjitha vendet. Ata i shërbyen dhe bal peorit dhe hëngën flijimit të vdekurve. U zemrua e zemruan Perëndin me veprimet e tyre dhe në mes tyre plasi mërtaja. Αυτά είναι τώρα τα ειδωλόθητα τα οποία τα φάγανε οι Ισραηλίτες στην έρημο μέσα. Këto janë ushqimet kushtuar idhujve të cilët i han, i hengren Izraelitet në shkretirë. Thisjes dhe pu thisjazane sus nekrus. Lijime do me thënë që flionin për të vdekurit. Eci të perigrafi edho. Eshtu e përshkruan këtu. O dhe Pavlos, stin Alfa Korinthius, të lej trapeza të dhemonon. Të Korintasit një thot, trueza dhemonëve. Eci, που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι κάνουν θυσίες, αλλά έχει σημασία τι θυσία κάνουν. Που το θότ σε το γιθ νιέρζιτ μπέν φλίμε, που κάρεν δεσί σε τσφαρ φλίμε σβέν. Εμείς πρέπει να κάνουμε θυσίες που εγκρίνει ο λόγος του Κυρίου. Ναι, το τε μπέν φλίμε, τα τσίλατ η πρανόν βέτ φιάλα πρεντής. Παραδείγματος χάρη έλεγε ο Κύριος μας είπε έλεον θέλω και ουχή θυσία. Për shembull, Zoti thoshte dua mëshirë dhe jo flijim. Γιατί έλεγε ο προφήτης με τι να πάω στον Κύριο, να δώσω το πρωτό το κόμμα. Σεψε θοshte προφήτη με τσφάρ το σκοτ τεκ Zoti. Να δώσω ποτάμια ελαίου. Το για παλίνδρουν τίν, από βάι το σούμετ. Αυτό δεν συέτηξε ο άνθρωπο τι θέλει. Πες το άλλη μια. Αυτό σου δείξε άνθρωπε τι θέλει, λέει ο Θεός. Ατέ τε τρεγόει ο νιερί σε τσφαρντών, τε τρεγόει προενδία. Να πράττει έλεος και να περπατά ταπεινά με το Θεό σου. Τε κέσ, το έχει μεσίρσον, τε έτσι έχει πορούλουρ που πάρα προενδύ. Τώρα, μετά από τη σκηνή του μαρτυρίου, φτιάχτηκε ο ναό. Θα είναι πα τσάντρε εμπλέδιε, under του ατέμπολη. Ο οποίο ναό ήταν ένας τύπος της σκηνής του μαρτυρίου. Είστε νιασμερή ετσάδρες εμπλέδειες. Συγγνώμη, είχε αδερφέ, δηλαδή και ο ναός. Αδερφέ, συγγνώμη. Ναι. Πασχάλ, το σηκώ και ουλόδευα. Οκ. Φαλεντέρετ. Γιάννη, μούντες Γιάννη. Γιάννη, μην πρέπει να Αντώνη, σταματάω εγώ και ξεκινάει Γιάννης. Ωραία. Εγώ πρέπει να συνεχίσω όμως, δεν με αλλάξει κανένα σε μένα. Α, είναι η μέρα σου. Ο Κύριος σας λοιπόν. Δόξα τον Κύριο. Αλληλούια. Λοιπόν, ο νόμος τώρα του, συγγνώμη, ο Δαβίδ ήθελε να φτιάξει ναό στο Θεό. Μισό λεπτό λίγο. Ναι. Δαβίδ δεν θα μπαίνει τέμπουλ προ Περαντίν. Ο Θεό του παιδί θα φτιάξει. Εσύ θα φτιάξει ο γιο σου που θα είναι ειρηνικό. Προ Περαντίν θα κινούνται τα μπεστιάτα, προ τα μπέι διάλειο και σπαχισόρ. Και έφτιαξε ένα ναό κατά τον τύπο τη σκηνή του μαρτυρίου. Δεν μπορεί να είναι τέμπουλ, σε πάση σεμπολίμη το. Κάτσε να βρούμε τη λέξη τώρα. Γιατί μα είναι λίγο αυτό. Έφτιαξε δηλαδή ο τύπος, όπως ήταν η σκηνή του μαρτυρίου, κάτι παρόμοιο έφτιαξε και στο ναό. Αλλά πιο σταθερό. Μια συμπολτήρα τα σάκη και είναι σκατατήρ. Δηλαδή υπήρχε πάλι ο ναός που ήταν μέσα οι λατρευτές. Εξιστώνται πέστε τέμπολοι που είσαι να τα έχει αδρώνει. Μετά υπήρχε ένα υφασμάτινο χώρισμα που χώριζε τους λατρευτές από τα Άγια. Πασά είστε μια πρέρια φωτ, μια πέρδε και εντάντε αδουρούσε να βόντι κιού η σέιντ. Μέσα στα Άγια είπαμε ήταν το χάλκινο θυσιαστήριο. Δε μπέντα να το σε τώρα να πάρθαμε είστε... Ήταν η εφτάφωτη λιχνία. Είσαι σαν Ντάνι με στάτ... Λοιπόν, τώρα μέσω λεπτό, τώρα τι μας έβαλετε, τώρα μας βήκατε απροτίμαστος. Λοιπόν, σε τώρα το πάρ είστε πρα... φλήμη μπρόνς, είστε πιστάρατ με σαντάνι με στάτ πιστάρατ, ντέζουρ.
Μετά υπήρχε ένα δεύτερο πάλι χώρισμα, έτσι πάλι με πανί, με διάφορα χρώματα. Μια ντάρια, δύο πραπ με ατοπέρντε, δεν φούντεσαι ένα τσέντα τσέντα. Αυτά τα χωρίσματα τα λέγανε καταπέτασμα. Και το κιό είναι ντάρια, ντάρια με σάχνα σχήμα τιέστο. Πέρντε, πέρντε. Πέρντε. Μετά το δεύτερο καταπέτασμα ήταν τα Άγια των Αγίων, όπως είπαμε, τα Χερουβίμ, η Κιβωτός και το Χρυσό Θυσιαστήριο. Πράγμα το σύντατε τις σύνταβες είναι Κερούμποτ, τα είπες τώρα λίγο γρήγορα. Θα τα είπαμε, είπανε. Το λέει στους Εβραίους. Αδερφέ μου, άμα μας τα πεις, το λέει στους Εβραίους αυτό τώρα, μην το αυτό, να για το βρούμε λίγο Ναι, εντάξει, θα το πούμε πιο μετά. Λοιπόν, έξω τώρα στο ναό, μέσα που ήταν οι λατρευτές. Να βλέπει πράγματι να δουλούσετ. Ήταν η ψαλτοδοί. Η συνατά και κεντώνει, ύμνε. Οι οποίοι ήταν ο δεξιός ψάλτης, ο αριστερός ψάλτης και ο μεσαίος ψάλτης. Έτσι λίστε, είναι κάτω διάθ, είναι το μάιντε, είναι μέστ. Ήτανε τρεις, ο Εθάν, ο Εμάν και ο Ασάφ. Πρα είσαι τα τρία τα και πρέπει να διέμενατε του Ρευλάη. Οι οποίοι ήταν από τις οικογένειες, θα τα πούμε αυτά αργότερα βέβαια. Άστα. Μετά, έξω τώρα, πριν μπει μέσα στο ναό, στις πύλες, υπήρχαν οι πυλωροί, οι οποίοι φύλαγαν να μην μπει μέσα απερίτμητος, αλλά μόνο περιτετμημένοι. Για να χύρια τα τέμπολη, να παρχύρια, είσαι ρωιτάρα, τα τσιλιρούανε και μόνο φούτε ασνή πάρεθ πρέρ. Τώρα θα πάμε στην Καινή Διαθήκη να δούμε πώς μετατρέπονται όλα αυτά και γιατί σήμερα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά στην Καινή Διαθήκη. Θα δούμε ποιο ήταν το σύμβολό τους δηλαδή. Το σηκώνουμε τα διάτερα και το σηκώνουμε τα ανήσε περσένου και εξιστούν την κύθα ακτοία. Πάμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ο Κύριος μας μίλησε πρώτα για ένα άλλο ναό αχειροποίητο. Ζώτη Ιωάννη φόλησε πάρει πανιε τέμπουλ τιέτερ γιο το μπορ με τον Ιερίο. Θα πει ότι μάλλον πριν πάνε εκεί θέλω να σας πω ότι ο ναός, να μην το ξεχάσω αυτό, κτίστηκε 480 χρόνια ακριβώς από την έξοδο. Προπάστε τη σκόμη τεκαλιά του ότι ο Θεέμ και τέμπολου ο εσκλούαρ κάτρχιν ετέτα διετ διετ μπάς ντάλιες, μπάς εξόδιτ. Το μήκος και το πλάτος και όλα αυτά του ναού έκανε 7 χρόνια για να φτιαχτεί. Το περιγράφει στον... Πορτοκριούαρ ουδέσος... Το περιγράφει στο πρώτο βασιλέον... Σκρούαντε λίμπρι πάρι μπρέτευε. Πρώτο βασιλέον 16 κεφάλαιο. Κάτσε να το βρούμε τώρα. Βρες το πρώτο βασιλέον 16 κεφάλαιο. Διάβασε το 1 και το 2 και μετά το 37 και το 38. Ναι, να μισό λεπτό, αδερφέ μου. Πρώτο βασιλέον. Ναι, κεφάλαιο είπες. Κεφάλαιο 16. Συγγνώμη, 6 κεφάλαιο. 6 κεφάλαιο. Πρα λίμπρι πάρι μπρέτρεβε, καπίτουλοι γεια στο Λέζερ. Ναι, και δάφιο. Και δάφιο 1-2. 6-1-2. Ναι. Να βει την κάτρχιντε τέτα διε την μπασδάλια σε μπίβε τη Ισραήλ να βέντει Αιγύπτιτ. Να βει την εκάτρ τον μπρετερίμι τα τίμπι Ισραήλ να μόιν εζίβιτ και ως μόι δύτ Σαλωμόν η φιλότητα ντορτώει στο πίνε ζώτητ. Τέμπουλ και εντορτώ εμπρέτη Σαλωμόν Περζότην, είστε γεια στο διετκούτε γεια, μια ζετηγέ, δε τρίτη τη λάρτ. 1-2. Αμήν. Έτσι, εάν λοιπόν μετρήσουμε ότι εδώ περίπου είμαστε περίπου στο 967 που φτιάχνεται ο ναός, αν θέλετε σημειώστε αυτά τα χρόνια γιατί είναι κλειδί για τις χρονολογίες. Αν θέλει κάποιος η γραφή του να τα σημειώσει, αυτό γίνεται περίπου στο 967, είναι το τέταρτο έτος δηλαδή του... Και όσο το σειροντικού στη συνόητο βλάσεψε τον αντούεκ το ακρονολογίτ. Εάν προσθέσουμε 480,
Βγαίνει η έξοδος περίπου το 1447. Πώς είπες, αδερφέ μου? Εάν προσθέσουμε τα 480 χρόνια που αναφέρει εδώ, ναι, φαίνεται ότι η έξοδος γίνεται περίπου το 1447 π.Χ. Αν τα προσθέσουμε, πού να τα προσθέσουμε αυτά? Κάτι προσθέτεις τα 480 στο 900, στο 967 που χτίζεται ο ναός περίπου. Νοβίτι, στο 967, νοβίτι, στάτ, βίτιν και ο κρυούα τέμπουλη, προτσικόμψε σαν... Ναι, και να δούμε εδώ τι είδαμε εδώ, είπαμε. Βγαίνει το 1447 περίπου, είναι η ημέρα που βγήκαν, η χρονολογία που βγήκαν οι Εβραίοι από την Αίγυπτο, περίπου. De la versist viti nimi e katër kien dyste stat, a versist viti që kanë dollën e brejt nga Aegypti, në slavëria. Αυτό το εδάφιο είναι κλειδί, γι' αυτό σας το διαβάζω. Για τις χρονολογίες. Κύριε Παραγράφης να είναι χρονολογίες, πάντα ju αλετζόεμ. Τώρα, στο ίδιο κεφάλαιο, στα δύο τελευταία εδάφια, το 37 και το 38, να δύο παραγράφετε φούντι 37-38, θα μας πει ότι έκανε 7 χρόνια, δηλαδή πότε τέλειωσε ο ναός, το 37 και το 38. 7 χρόνια έκανε για να χτιστεί ο ναός αυτός. Να θότ και τούχι ουντέσαι στάτ βιέτ προφουντού αρτέμπουλη. Συγγνώμη, αδερφέ Αντώνη, η έξοδος ποια χρονολογία είχε, 1400 πόσο? 1447. Εάν δηλαδή προσθέσουμε στο 967 που χτίζεται εδώ, που ξεκινάει η οικοδομή του ναού, προσθέσουμε τα 480 που μας λέει εδώ, ναι, πάμε στο 1447 την έξοδο. Το κνήτη εγγύη βλάει πράγμα και όσο στο ενώνει την Αγία Στεστάτεν βίτετ πλούς 4.400 και του δελ βίτη και ντόλων Αιγύπτασιτ εμφάλιν η Εμπρέκνα Αιγύπτη. Έτσι. Γι' αυτό διάβασα το εδάφιο αυτό, γιατί έχει κάποια σημασία να το έχετε στο μυαλό σας. Και τώρα θα πάμε στην Καινή Διαθήκη. Τα είναι το τσικόμινο διάτερε. Πάμε λοιπόν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, δεύτερο κεφάλαιο, από το 19 έως το 21. Νόν το μαδιέτ νη στενία. Μου γύρω σε παζιό, καπέτου δίτ, νόν το μαδιέτ, δερε την νίζε τενή. Ατέρ, Ιεζούς του υπουργήγη το φάα τούρε, πρίσιαν εκ το τέμπουλ, δε περ τρί δίτ το ταγκρέ. Ατέρ, Ιουδέιν θάν, ουδέσαν 26 βιέτ και τον δερτώτ κοιν τέπο, δε τίτο τα αγκρέσα τα πορ τριντίτ. Και το 21. Ναι, μέχρι εκεί, αδερφή. Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε ότι ο Κύριος μας τους λέει, χαλάσετε το ναό τούτο και εγώ σε τρεις μέρες άλλον αχειροποίητο θα φτιάξω. Για πρώτη φορά τώρα ο Κύριος μας μιλάει για τον πραγματικό ναό και για την, ότι ο ναός πλέον δεν θα είναι αυτός που έχουν οι Ισραηλίτες, αλλά θα είναι το σώμα του ανθρώπου θα είναι ναός. Και το σηκώνει πράγμα πρέπει να πάρ και Ιεζούς ο Θότα Τούρε και πρίσεν και το τραγγρέ πρ τρίτιτ πορ ιόνιο τέμπλ σίκουρ σε ατάκησιν με προπάρα πορ ιόνιο τέμπλ το πάμπρ να δόρ νερίου. Δηλαδή με τη λέξη ναός εννοούμε τον, την κατοικία του Θεού, θα λέγαμε. Πρα, με φιάλαν τέμπου νον κουπτόιμ βοντμπανίμιν επεραντής. Γι' αυτό και ο Ισαΐας έλεγε ότι ο Θεός κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπο και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Πραντά, δε Ισαΐα, αυτός το έχει επεραντία κεντρών με ατάχει καν ζέμερ δε φρύμ το περούλ, δεν βέντεσουν τελάρτα. Τώρα, θα δούμε στις πράξεις των Αποστόλων ότι θα το πει και ο Στέφανος, θα το πει και ο Παύλος. Θα δούμε ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Το ταθότιο περαντία νουκ μπανόν να τέμπου την πόρνα των ιερίου. Πάμε πράξεις, 7 κεφάλαιο και 48 εδάφιο. Καπίτουλοι στάτ. Και εδάφιο είπες, αδερφέ. Εδάφιο 47.
Παραγράφη 27, καπίτουλοι 7, οι βέπραβε τα απόστοιβε. Για διαβάστε να δείτε πώς θα μας το ερμηνεύσει εδώ ο Στέφανος. Μόνο το 47 να διαβάσω, αδερφέ. Ναι, το 47. Βέπρα τα απόστοιβε το 7.47. Πράξεις των Αποστόλων 7.47. Περίμενε. Ναι, αλλά... Ναι, και το 47 και το... Και το, από το 47 μέχρι το 51. Άχι. Από το 47 μέχρι το 51 διαβάστε. Αμήν. Τε βέπρατε απόστοβε καπίτουλοι στάτ, να ντύζεται στάτ αντέρτε παίζει την ίση. Ο Σαλωμόν είναι τερτό ιατίνι στο πι. Πορμοϊλάρτη νουκ μπανόν ο τέπου είτε τερτού αναντόρα σικούρσε θότ προφέτη. Χίελοι στρώνει είναι δε τόκα στο λικμή βετεμία. Σφάρ στο πι εδώ τον τερτόν ιτιού θότ ζώτη, ώσε τσίλι του τίστε βέντη πρέχει εσύ με, αν ουκ υμπρίτ γίθα ακτό τώρα είμαι. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα ο Στέφανος να ερμηνεύσει τους προφήτες. Και αυτό πραβεί αν Στέφανε και το, να παρκθέει προφέτα, θόνιται προφέτα με μισά. Και να μας πει ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Δεν τον αθώ και περαντία νου μπανών τέμπουι τον πόρο να τον ιερίου. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς οι άνθρωποι να φτιάξουμε ένα ναό με τα χέρια μας και να πούμε έλα τώρα Θεέ να κατοικήσεις μέσα. Πρανούκ μου του μπήμνε νιέρζε την τέμπου με ντου αρτώνα, γιατί Θεέ ήταν υπεραντής ΕΙΑ, την υπεραντή ήταν και τον πανός μπραντά. Γιατί ό,τι υπάρχει στο σύμπαν το φτιάξε ο Θεός. Σε ψεγιθσκά και εξιστών νονιβέρς, εκακριού αρπεραντία. Πώς λοιπόν εμείς θα του φτιάξουμε ένα τόπο να κατοικήσει. Πρασίμου του μπήμνε νιν βεντβανίμι, γιατί. Γιατί θα δείτε σήμερα οι άνθρωποι να φτιάχνουν εκκλησούλες, να φτιάχνουν και να λένε έλα, φτιάχνουμε ένα ναό στο Θεό. Σιγά μην αρέσει του Θεού αυτό το πράγμα. Το σηκώνει πράγμα νιέρζει τη σώτη και μπέν κίσα τα βόγλα, ετών και γάντε τα λεβδό εμπεραντήν γαντάλ, σε μόση υπηρχέ εμπεραντήσα το γύραθο. Το ίδιο θα μας πει στο 17 κεφάλαιο. Γίνεται γύρω αυτό το καπίτλου, ιστάτε με δύο τη δέντρα με τα πόστου. Και στο εδάφιο 24. Παραγράφη 24. Θα μας το πει πάλι ο Παύλος. Για διαβάστε το. Τον αθώτ προσθέτει πάλι. Τα εξιστάτε μου έτσι στα κάτρα βέπραβε τα απόστοιβε. Περαντία και μπορεί μπότον δε τα γήθα σαλιάνε τα. Του κακέν ζώτη χίλι δε η τόκος νουκ μπάνω να τέμπου είτε μπέρ να ντου αρτενιερίου. Το 24 μόνο. Το 24-25. Και δεν είστε πέσα. Πράθα μνουκ μπάνω να τέμπου είτε μπέρ να ντου αρτενιερίου. Δε άσερμπέτ να ντου αρτενιέρ δε σε κουρτκίστε νεβόη προ τον υγεία. Σε ψε αίου ιεπτε γιθ δε γιετ, φρουμάριε δε γιθσκά. Ο Στέφανος το είπε στους Εβραίους, τώρα ο Παύλος το λέει στους Αθηναίους. Στεφάνι ο αθά εμπρέιβε, άτε και λετζούαν τα καπίτου του Ιστάτ κουρσέ, και του πάλι ο αθό το Αθήνας βε, Αθηναίβε. Τους λέει ότι ο Θεός που φτιάξει τον ουρανό και τη γη, εσείς που είστε σοφοί άνθρωποι, δεν καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κατοικήσει μέσα σε ναούς που φτιάχνονται με χέρια ανθρώπινα. Ουδότ πρά και περαντία και καμπέρ χίλνε τόκον, εργήθα από το γιού κινινιέρ στο μάντσο, νόκ μου τα κοπτώνει και περαντία νόκ μου τον πανόι στο πύρα από τέμπου του Μπερναντονιερίου. Ούτε έχει ανάγκη από τα χέρια τα δικά μας να του προσφέρουμε κάτι. Ας κάνε βόη να ντου αρτώνα και του οφρόιμ διτσικά. Γιατί μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε. Σε ψεμπρντανε τε ιετόιμ, μαροφρύμ δεξιστόιμ. Τώρα, θα δούμε τώρα τι είναι ναό στην Καινή Διαθήκη και πού κατοικεί ο Θεός. Τάνι το τσικό εμ τσετσάρες τέμπουλ με διάτενε ρε, δε κουμπανόν περαντιά. Το πρώτο που είπαμε είναι ο Κύριος μας μίλησε για το ναό του σώματός του. Επάρα και θάμ, ως και ζώτη ιόν, φόλοι προ τέμπουλοι, τρούπιν αιτία. Τώρα θα πάμε στην Αλφα Κορινθίους 3.16. Λέτρε παρ, ντοργούαρ, Κορίνθασβε, 3.16 είπες αδερφέ. Ναι, 3.16 και 17. Καπίτουλοι 3, γιάστομα διέτ, δεστάτομα διέτ, λέτρε ντοργούαρ, Κορίνθασβε. Να δούμε τώρα τι είναι ναό στην Καινή Διαθήκη. Λέτρε παρ. Του Γουαρ Κορίνθασβε, καπίτουλο 16 και 17, Ναι. Αν ουκ εντύνησε είναι τέμπου υπεραντής, δε φρύμε υπεραντής μπανόν υιού.
Në qoftë se dikush e prish tempujin e Perëndis, Perëndia do ta prish atë, sepse tempu i Perëndis, i cili jeni ju, është i shenjtë. Vlepe tora ποιος είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το σώμα του ανθρώπου. Shikoni pra tani kush është tempulli i frymës shenjtë, trupi i njeriut. Το ίδιο θα μας πει και στο έκτο κεφάλαιο, Të njëjtën gjë do të na thotë edhe kapitulli 6, το 19 και το 20. Në paragrafin 19 dhe 20. A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës shenjtë, është në ju, të cilin e keni nga Perëndia dhe nuk i përkisni vetvetes, sepse u blet me një çmim. Për lëvdoni Perëndin pra me trupin tuaj dhe në frymën tuaj ki i përkasin Perëndisë. Βλέπετε, το σώμα μας λοιπόν είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί ο Θεός. Θα το δούμε αυτό στην Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Για να το δείτε και αυτό. Pra trupi jonë është në tempullu i frymës shenjtë dhe shikojmë të këtë peretë a druguar Efesian. Djavase të 20, 20-21 και 22 Εφεσίους, δεύτερο κεφάλαιο, 20, τα τρία εδάφια μέχρι το τέλος. Καπίτουλ 2, λέτε του Γκούρ Εφεσιάνβε, μια παραγράφη 20 δε 22, τρε παραγράφε πρά. 2, 20 έως 22, έτσι, αδερφέ. Όχι, από το 20 μέχρι το τέλος, μέχρι το 22 το τέλος. Ναι. Dërëgjohi në 19, ta vlezë të futojmë që këse s'ka kuptim pas ajo. Kështu pra, nuk jeni më të huaj e bujtës për bashkytetar të shenjtorve dhe pjestar të shtëpisë Perëndis. Të ndërtuar mbi themelin e apostujve të profetve, duke qenë Jezu Krishti vetë guri i qoshes, në të cilin gjithë ndërtesa e lidhur mirë, rritet për të qenë një tempull i shenjtë në Zotin, në cilin edhe ju jeni bashkë ndërtuar për të qenë banes e Perëndis në frymë. Βλέπετε, λέει ότι το σώμα, εμείς τώρα οικοδομούμαστε όλοι μαζί και φτιάχνουμε το ναό του Κυρίου. Αν θα το δείτε και στη Β' Κορινθίους, έτσι θα σας δείξω μερικά εδάφια, να δείτε, εμείς δεν έχουμε πια χειροποίη τους ναούς, το σώμα μας είναι ναός τώρα. Αδερφέ Αντώνη, δεν σε προλαβαίνω, είσαι πολύ γρήγορος. Καταλαβαίνω ότι θες να ολοκληρώσει τη φράση σου, αλλά έτσι όμως δεν προλαβαίνω και να βρούμε και να αλλάξουμε κασέτες, ξέρεις. Ωραία. Πάμε λοιπόν Β' Κορινθίους 6, 16. Σχόλοι πράτε λέτρα 2 ε Κορίνθασβε, κάπιτου γιάστ, παραγράφη γιάστο με διέτ. Κορίνθασβε 2 γιάστ, γιάστο με διέτ. 6, 16 λοιπόν. Ναι. Το διαβάζουμε. Ναι. Ωραία. Dhe qëfar marveshje ka tempulli i Perëndis me idhujt, sepse ju jeni tempulli i Perëndis i gjallë, si kurse tha Perëndia, unë do të banoj në mes tyre, do të ecin ndër ta, do të jenë Perëndia i tyre, dhe ta do të jenë populli im. Edo lipon mas erminevi të profiti i Ezekiel, που λέει πώς θα μας αναγεννήσει ο Κύριος, θα μας κάνει λαό δικό του, και λέει ότι θα περπατάει ανάμεσά μας και θα είναι το σώμα μας τώρα ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Και ερμηνεύει ότι θα είναι, θα περιπατώ, λέει, θα κατοικώ μέσα σε αυτούς. Άρα ήταν προφητευμένο ότι ο ναός είναι το σώμα μας, από τον Εζεκίλ. Έτσι. Να προχθέρω να προφέτη Εζεκίλ, με το θέμα πάχφιαν τα νιβλέζε μου τη χάρη του γήτα, και είστε προφετιζούαρ και τρούπι γιόν το τιέτ τέμπουλ η φρύμα σε Περαντής. Ωραία, πάμε να άλλα δύο εδάφια και θα το σταματήσουμε αυτό. Εβραίους, τρία κεφάλαιο. Λέτε το γόρε Εβραίβε, καπίτουλ 3. Διαβάστε από το 4 εδάφιο μέχρι το 7. Πρα, letra të gore brejnve, kapitulli 3, paragrafi 4, dhe të 7, të thudhaj, sepse çdo shtëpi ndërtojt prej dikujt, por ai që ka ndërtuar gjithçka është Perëndia. Dhe Mojsiu vërtet ke besnik në gjithë shtëpin e ti si shërbëtor,
për të qenë dëshmi për të gjitha gjërat që duheshin thonë. Por Krishti, si birë, mbi shtëpinë e tia, shtëpia e të cilit jemi ne, në mbaqin fort deri në fund guximin dhe mburjen e shpresës. Vlepete, dhe emis imase tora o ikos të Kristu, eci? Në kalu e në edhafio ke stin proti... Ne shtëpje përëndis, edhe një paragraf tjetër, thot blaj? Proti Petru 2.5. Letre par e Pietrit, kapitulli 2, paragrafi 5. Proti Petru 2.5. Edhe ju sigur të gjallë ndërtohoni për të qenë një shtëpi frymore, një priftri. Këto eksi. Një priftri e shenjtë për të ofruar flime frymore që i pëlqejnë Perëndisë me anë të Jezu Krishtit. Prandaj edhe përmend në shkrime, ja, po vënë në Sion një gur qosheje të zgjedhur, të çmuar dhe ai që beson në të, nuk do të turpohet as pak. Lepete, imaste lipon ikus του Κυρίου και ο καθένας μας είναι μία πέτρα ζωντανή, δηλαδή ο καθένας μας είναι ξεχωριστά ένα ακόμα μία ζωντανή πέτρα, ένας ναός και όλοι μαζί πάλι φτιάχνουμε το μεγάλο ναό του Θεού. Pra, jemi një shtëpi frymore dhe çdo njëri prej nesh është një pjesë e veçantë dhe të gjithë së bashku përbëjmë atë që quhet tempull i Perëndisë. Άρα λοιπόν στην Καινή Διαθήκη εμείς δεν έχουμε τίποτα το χειροποίητο. Pra, ne në Dhjatën e Re nuk kemi asë edhe një gjë të bërë me dorë. Δηλαδή, το θυσιαστήριο πλέον δεν χρειάζεται σε εμάς, ούτε ο ναός, ούτε τα Άγια. Θα τα ερμηνεύσουμε τώρα ένα-ένα ξεχωριστά βέβαια. Do shikojmë të gjitha gjërat një në një. Tani, që i këvështirë, vlezër, po... Na keni gjithë papë gati të... Έλα, πιο αργά θα τα λέω, έλα, εντάξει, έλα. Όχι, ξέρεις, ναι, αμήν. Αλληλούια. Λοιπόν, πάμε πράξεις 7.44. Σκόμε τεκ βέπρατ 7.24. Να δούμε πώς θα ερμηνεύσει τώρα το ναό του Σολομώντα ο Στέφανος. Το σηκώμε τάνεις εσύ επερκτέν τέμπουλιν Σολομώντη Στεφάνη. 7.44 είπαμε, αδερφέ, έτσι. Ναι, ναι. Έτρι του εν σκετατήρι και συν ταπερνακούιν εν δεσμής, ασούς και κιστε ουρδρούρα εκεί η πατηθόν Μωυσίου τε μπέσει πας μοντέλη και κιστε πάρ. Εδώ τώρα θέλει να μας πει ότι η σκηνή του μαρτυρίου, λέει, ήταν ένας τύπος που είχε δει ο Μωυσής πάνω στο όρος. Και το πράγμα τότε να θότ και τα μπερνακούλη είστε μια τύπ η ασάι και κοίστε πάρ Μωυσίου κουρουγγίτ με μάλ πρωτακού άφερ ζώτητ. Να το δούμε και στο 8 κεφάλαιο στην προς Εβραίους. Δεν θα σηκώ με τα καπίτουλοι τέτ τεργούαρ Εβραίοι βε. Λέτε τεργούαρ Εβραίοι βε καπίτουλοι τέτ. Εβραίους 8 κεφάλαιο και διαβάστε το 5 εδάφιο. Δε παραγράφει πες. Και σερβέιν σι πας σεμπλήμι δε χίε σε γύρα δε χελόρε, ασού σι ουλαεμρούα νε μονίρ χινόρε Μωυσίου, κουρ ποπερφουντώντε τα μπερνακούλιν. Σικό θα την πες δε γύθα σι πας μοντέλιτ και το εστρεγούαρ νε μάλ. Εδώ πέρα μας λέει ότι αυτό τώρα όλος ο ναός, όλα αυτά τα οποία είχαν δει η σκηνή του μαρτυρίου, ήταν τύπος των επουρανίων. Πράτε, κατού να θότ βλέζες και τα γίθα κατώ, είστε νη μοντέλ η ατύρα και συλλάχτ να χιέλ. Σκιά δηλαδή, περπατάω, μου φέγγει το φως και έχω μια σκιά πίσω. Δεν είναι η πραγματικότητα. Pra, ishte hije, thot më mire, atyre kja në kjell, njësoj si kurse dikush e të se në djel, edhe lë hije në mbrapa, po nuk është realiteti hija, është hije, atyre kje egzistojnë. Eci, alu e në edhafio thë dhume, së Evreus 9 ke 9 edhafio. E kile të adrugore Ebrejve, kapitulli 9, paragrafi 9. Eci, djavaste da... të 8 ke të 9. Okej. Okay. Ledzojmë, thot vlajtë... E të 10, ke të 3 edhafia. Οριστε.
8, 9, 10, 9 κεφάλαιο. Αμήν. Πράτε καπίτουλοι 9, 8, 9 και 10. Në përmjet kësaj, Frymëshenj tregon të se Uda në shenjtore ende nuk ishte shfaqur, basi ende po qëndron të tenda e parë, e cila është një shëmbulltyr për kohën e tanishme, si pas e cilës ofrojnë dhurata si dhe flijime të cilat si pas ndërgjejes nuk mund të bëjnë të përsosur atë që kryen shërbesën hyjnore, vetëm me ushqime dhe pije dhe larje të ndryshme dhe rregulla mishërore të imponuara deri në kohën e ndrehjes. Θα μας πει ότι θα έρθει ο καιρός που θα τα διόρθωνε ο Κύριος. Ήταν όμως ο τύπος, δεν ήταν η πραγματική εικόνα. Να θα το κοτώ και το βήκω, ha, και ζώτη το ρεγουλόν τέτοιο. Πορ, είστε πράγει νυχίε, νουκ είστε αιώ πάμια ρεάλε. Διαβάστε και το 23, να κλείσουμε με αυτό. Στο ίδιο κεφάλαιο. Εβραίους 9, πάλι. Ναι, 23 να το δείτε. Κάτσε μισό λεπτό ότι αλλάξα σελίδα. Λετζόει δε παραγράφη 23 καπίτουλη 9. Τε κρέτα ντουγόρ εμπρέμβε, είστε πράνε βόσμε και φόρμα τε γύραβε και ελόρε το παστρώσιν με κτο γύρα. Πορβέτ γύρα τη ελόρε με φλίμε με το μοίρα σε κτο. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι οι τύποι των επουρανίων καθαριζότανε με... Οι τύποι των επουρανίων καθαριζότανε με... Με αίμα τράγων και μόσχων. Αλλά η πραγματική, για να μπει στον πραγματικό ουρανό, στην πραγματική παρουσία του Θεού, χρειάζεται μία ανώτερη θυσία. Αυτά δηλαδή ήταν ο τύπος, ήτανε, είναι άλλο η σκιά και άλλο εγώ. Εγώ να πω αμήν τώρα, έτσι. Με λίγα λόγια μετέφρασε το. Και στο πράγμα ότι τύποι η γύραβε και ελόρε, η ατύλογη συγκτούνε τόκ, ο Κιστεουρδούρα περνδία και τον πέσει φιλίμια τα τόκια. Θα μου προπάρα, αυτό και λέτζω η Βλάη Πασχάλη, με άνοιγε την Γιάκουνε Μπακτίβε, κούρσε ατό βέτχε ελόρετ με φιλίμ με το μάθ και του είστε φιλίμ Ιεζου Κρίστη. Εθάσουμε φιάλτη μία όταν ανοίγει το βλέζερε. Άρα λοιπόν τώρα, ναός είπαμε είναι το σώμα μας. Ατέρ, θα είμαι και τέμπουλο στρουπιών. Οπότε δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά τα οποία είχαν οι Εβραίοι. Πρα, νουκ έμοια συγγύρ, να το γύρα τη κίσιν Χεμπρέιν. Γύρα την πέρα με τώρα κάθε άλλο λέει. Πάμε τώρα στη θυσία. Σκόιμ τα είναι τεφλίμι. Όταν ήρθε ο Κύριος μας, είπε ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο, θα μας πει ο Ιωάννης, μάλλον θα το δούμε αυτό, δεν θα σας κουράσω σήμερα, απλά θα το αναφέρω, αλλά θα μιλήσουμε για το αίμα, να το πούμε στο επόμενο, γιατί έχει σχέση με Διαθήκη, έχει σχέση με Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Καλύτερα να το αναλύσουμε στο επόμενο. Απλά θα σας πω τώρα ότι ο Χριστός, μόνο αυτό μετέφρασε, ότι ο Χριστός είναι ο αμνός του Θεού που σήκωσε την αμαρτία του κόσμου. Περγύρα, και κάτι μπορεί με φλοιή, με γιάκο, με γύθα, το φλάσσαμε τι τέταρτα, πολλά τέτοια του αθέμσον, και Κρίστη ως κέγγι περντής και γκρέμμα κάτετ εμπότος. Αυτό το είπε ο Ιωάννης όταν είδε τον Κύριό μας. Ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο και 29 εδάφιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Διαβάστε μόνο αυτό και θα το κλείσουμε. Ας γιώνει, στο καπίτουλο υπά, παραγράφη 29, θότ, τα νέσρεμεν γιώνει επά Ιεζούσι σε κεποβίτε ντρεϊτή δε θα για κέγγι περαντής και γκρέμμα κάτιν εμπότος. Όταν λοιπόν είδε ο Ιωάννης τον Κύριό μας, τον δείχνει και λέει «Αυτό είναι τώρα το αρνί του Θεού που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου». «Δε κουρπά γιώνει ζώτην τον Ιεζούσιν, θα δεσμόει, δε θα έχει κύριος και έγινε υπεραντής και τον κύριο μακάτε». Γι' αυτό και ο Ιωάννης είναι ο μεγαλύτερος όλων των προφητών. «Πραντάει εδε γιώνει εσ προφέτη, μη μάθ να γίνει προφέτατς». Οι προφήτες προσπαθούσαν να μας πούνε ότι μια άλλη θυσία θέλει ο Θεός. Προφέτατ μοντώσει και την αθώσιν και νιφλίμ τιέτερ ντο περαντιά. Αλλά ο Ιωάννης τον δείχνει με το χέρι του. Ποριώνει ετρεγών με ντόρν αιτία, εντεσμών, γιάθοτ και γι' περαντής. Και λέει, αυτό είναι το αρνί του Θεού που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Δε αείες κιόγι υπεραντής και τον κρέρω με κάθε τεμπότος. Δηλαδή το ζώο πιστεύω ότι ήταν αρνάκι που έσφαξε ο Θεός για τον Αδάμ. Πρα, καύσα το και το τσίλεν φλοιό υπεραντία από τον πουλούαρ το παρκριούσιτ,
Αντάμιν εδ' Εύαν, μπεσόι σε ίσον. Τα καθαρά ζώα που θυσίασε ο Νόε. Καύσοτ επάστρα και φλοιόντε νόια. Δεν υπάρχει πιο καθαρός από τον Χριστό μας, έτσι. Νούκα με το πάστρα να Χριστιώνα. Οι θυσίες που έκανε ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ. Στη θυσία του Ισάκ, αν θυμάστε, στη θέση του Ισάκ μπήκε ένα αρνάκι πάλι. Αμήν, αμήν. Εδώ φλήμετ και μπορεί Αβραάμ, Ιακώβ, Ισάκ, ο Ιακώβ, εν κοιος εμάνιμοντ, τεκ θυσία Ισάκουτ, μόρι βόν την αιτία, κουρβουκουετσόι Αβραάμ, πρωτοφλιού αρμπήρ την αιτία, βόν την αιτία μόνο η κιόνκ. Το αίμα που έσωσε τους Εβραίους βγαίνοντας από την Αίγυπτο, και έβαλαν στους παραστάσεις, ήταν το αίμα του Αμνού πάλι. Γιάκου και σκοτώνται εμπρέντ, δίτεν και τον τίλι να Αιγύπτη, που σκόει άγγελοι βλέζε και μάνα ημόντα δεν κοντήτη το παρλίντουρι τε γιθ Αιγύπτασβε, εδε ουρδίμι και ουδά περενδιά και δεν γιάκ να περπασμάρε τε τέρας, εδε λάρτ. Όταν λοιπόν ηχήθηκε το πραγματικό αίμα, όλες αυτές οι θυσίες και όλοι οι τύποι δεν έχουν πια αξία. Πορκουρουντέρθ, γιάκου ιβερτέτ, Γιάκου Ιεσού Κρίστη, τε γίθα το τι έτσι είναι συν τύπ η ασάι και στε λάρτ να κύελ, νου καν μάς είναι βλέρ, κουροντέρθ Γιάκου η κέγγι τη περάντης Ιεσού Κρίστη. Θα πούμε όμως το επόμενο για το αίμα και διάφορους τύπους της Παλαιάς Διαθήκης που δεν ισχύουν και γιατί δεν ισχύουν τώρα, έτσι. Δοτ θέμι πράπερ Γιάκου να δεσούμ τύπα τα διάτας βιέτερ και νουκ γιάν μόνο φουχή τα νίδε, περσένουκ γιάν μόνο φουχή. Δοτ θέμι είναι ράδες τίετερ. Με λίγα λόγια, για να σκεπαστεί η ασχημοσύνη μας που φαίνεται από την αμαρτία μας. Με πάχ φιάλ και τον πουλόχετ λακουρισία ιών και ντούκετ να μκάτι ιών. Έγινε μία θυσία από τον Αδάμ. Ουμπό, μία θυσία από το Θεό. Από το Θεό, ναι, για, υπέρ του Αδάμ. Αμήν. Ουμπό πρανή φλοιήμ να περαντία πραντάμιν. Και για να σωθούν τώρα όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι και να μπούμε στην πραγματική εικόνα των πραγμάτων, δηλαδή στον πραγματικό ουρανό, στέρνει από τον ουρανό τον Ιησού Χριστό να μας αγοράσει με το αίμα του. Πράγμα και το σπωτό ήταν η γηθ νιερζίμη, δεργό υπεραντία μπήρην αιτή Ιεζού Κρίστη και με γιάχουν αιτή το σπωτό έμεινε να μκάτε, να μπλέει με γιάχουν αιτία. Αυτή ήταν η σημασία και όλα αυτά τα οποία περιέγραφε με τόσα κεφάλαια στους νόμους, στις θυσίες, στο Λεβιτικό, στους αριθμούς, όλα αυτά έδειχναν τον Χριστό μας. Πρακιό είστε ρενσία τη γη θα τύρε γύρω, αβέ και θόπνα διάτενε, διέτερτε, προφέτατε, ψάλμε, τη γη θα τρεγώνει Ιεζού Κρίστην τον. Θα δούμε λοιπόν στο επόμενο πώς τώρα σαν λατρευτές πλενόμαστε με το αίμα, πώς μπαίνουμε εμείς στα Άγια των Αγίων, θα τα δούμε αυτά στο επόμενο. Το σηκώ εμπρά να μας σήμειν τιέτερ, ναι, σι αδουρού, σι φούτε μην τα σέντα τα σέντα, βε. Τι κοίτα, το σηκώ εμπρά να μας σήμειν τιέτερ. Σι εντό τα πρώ εμπερντίν. Αμήν, αλληλούια. Δόξα τον Κύριο. Αμήν, λαντιζάδι. Η Λίρ Μπίλερ, έγισε.